Πάμε λοιπόν με τον πρώτο καλεσμένο, υποψήφιο βουλευτή με την οργάνωση κομμουνιστών διεθνιστών Ελλάδος των Ομό Ιωαννίνων, τον κύριο Κούντρη Γεώργιο. Καλή σας μέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στο κρατέ σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μας πείτε καταρχάς δύο λόγια για το κόμμα σας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δεν γνωρίζει την ΟΚΔΕ. Ναι, με αυτό έτσι και εγώ ήθελα να ξεκινήσω. Καταρχήν να πούμε έτσι ότι η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, συμμετέχει αυτόνομα στις εκλογές σε όλη την επικράτεια με εισόδια και σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Η ΟΚΔΕ είναι μια αρκετά έτσι, ιστορική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Συμμετέχουν έτσι στην ΟΚΔΕ και στα ψηφοδέλτιά της εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, νέοι και νέες έτσι που παίζουν και έπαιζαν σημαντικό ρόλο σε όλους τους αγώνες, σε όλα τα κινήματα, όλο έτσι αυτό το διάστημα. Να πούμε έτσι και δύο λόγια για το γιατί έτσι κατεβαίνουμε στις εκλογές σαν οργάνωση. Καταρχήν η ΟΚΔΕ κατεβαίνει έτσι στις εκλογές στις 21 Μάη για να καταγγείλει τη δολοφονική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, που μαζί έτσι με όλο αυτό το άθλιο αστικό προσωπικό είναι υπεύθυνη για μια σειρά από εγκλήματα, αναφέρω έτσι μερικά, τις ιδιωτικοποιήσεις με αποκορύφωμα έτσι την... Το έγκλημα έτσι τα Τέμπη ευθύνεται στην ιδιωτικοποίηση γι' αυτό. Τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στην πανδημία εξαιτίας έτσι της διάλυσης της δημόσιας υγείας με τις μνημονιακές πολιτικές. Για να καταγγείλουμε έτσι τις ιδιωτικοποιήσεις σε παιδεία, σε υγεία, σε νερό, σε κοινωνική ασφάλιση που έχουν οδηγήσει έτσι τους εργαζόμενους και την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα στα τάρταρα. Για να καταγγείλουμε την ακρίβεια που μας έχει γονατίσει. Είναι δεδομένο δηλαδή αυτή τη στιγμή μετά και από τις υποτιθέμενες αυξήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών έχει πέσει κατά 40%, η φτώχεια συνεχίζει έτσι και εξαπλώνεται, ο μισός πληθυσμός ζει στα όρια της φτώχειας, η ανεργία και η υποαπασχόληση συνεχίζουν σταθερά να αυξάνονται, στους νέους έτσι το ποσοστό αγγίζει το 40%, ενώ συνολικά οι άνεργοι σταθερά ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο. Και είναι και χαρακτηριστικό έτσι ακόμα και με στοιχεία του ΟΣΑ, ο πραγματικός έτσι μισθός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί κατά 7,5%. Επίσης έτσι για να κλείσω αυτό το κομμάτι για να καταγγείλουμε συνολικά όλων αυτών των εργασιακών μεσαίωνα που έχει στήσει η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Χαρακτηριστικά ένας στους τρεις αμείβεται με περίπου 330 ευρώ, υπάρχει ελαστική εργασία, υπάρχει μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Δικαιώματα έτσι όπως το 8ωρο, όπως το δικαίωμα στην απεργία με τον νόμο Χατζηδάκη έτσι έχουν καταργηθεί. Και τέλος, για να καταγγείλουμε έτσι και τους εκατοντάδες και χιλιάδες πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που επίσης έτσι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ χτυπάνε έτσι τον κόσμο ακόμα και για πολύ μικρά χρέη, για 1.000 και 2.000 ευρώ παίρνουν τα σπίτια του κόσμου μαζί έτσι και με την αστυνομία. Μάλιστα. Θα μας πείτε δύο λόγια για ένα κάλεσμα προς τους νέους, γιατί θα πρέπει να συμμετάσχουν στις εκλογές της μεθεπόμενης Κυριακής. Και βασικά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το μείζον ζήτημα, κυρίως για τα κόμματα που προέρχονται από το χώρο της αριστεράς. Ναι. Καταρχήν να πούμε έτσι ότι... Διότι προπαθώς... Η αποχή κυρίως αυτά τα κόμματα χτυπάει εντός εισαγωγικών. Ναι, ναι, δηλαδή. Σε αυτό ήθελα να αναφερθώ και εγώ με βάση την ερώτηση δηλαδή, που κάνετε την αποχή. Είναι δεδομένο ότι πολλοίς κόσμος βλέποντας αυτή την κατάσταση, βλέποντας την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ που είπε και είπε ότι θα αλλάξει τα πράγματα και έφερε και αυτός ας πούμε νέα μνημόνια, βλέποντας μια τετραετία διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διαρκώς εγκλήματα ας πούμε και την... το βιωτικό επίπεδο διαρκώς να πέφτει, πολλοί κόσμοι απογοητεύεται και σκέφτεται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Να πούμε ότι η αποχή σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση. Οι μόνοι που κερδίζουν έτσι από την αποχή είναι τα μεγάλα κόμματα τα οποία με τα κόλπα αυτά ας πούμε, θα μπορέσουν να εμφανίσουν ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά, καθώς το ποσοστό που βλέπουμε είναι το ποσοστό επί των εκείρων έτσι, ψηφοδελτίων. Και σίγουρα έτσι οδηγεί πολύ περισσότερο τον κόσμο στην απογοήτευση, στην αποπολιτικοποίηση, είναι δηλαδή κάτι το οποίο ευνοεί σε τελική ανάλυση τα μεγάλα κόμματα. Εμείς από τη σειρά μας αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι προφανώς το ζήτημα δεν είναι μόνο έτσι στην ψήφο, δεν θα λυθούν τα πράγματα μόνο με μία ψήφο. Εμείς αυτό που καλούμε τον κόσμο είναι ότι πρέπει να βγούμε στον δρόμο, πρέπει να αγωνιστούμε, να παλέψουμε έτσι για να
αλλάξουμε συνολικά αυτήν εδώ την κατάσταση. Παίρνουμε δύναμη από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που είδαμε το προηγούμενο διάστημα μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Παίρνουμε δύναμη από τους λαούς όλου του κόσμου που αγωνίζονται από την εξέγερση αυτή τη στιγμή που γίνονται στη Γαλλία. Και όλα αυτά είναι ακριβώς η απόδειξη ότι ο κόσμος βγαίνει στον δρόμο, ότι οι αγώνες γίνονται, ότι ο κόσμος έχει δύναμη να παλέψει, να αγωνιστεί και να ανατρέψει έτσι αυτήν εδώ την κατάσταση. Και αυτό είναι και ο πιο βασικός λόγος που κατεβαίνουμε έτσι ακριβώς είναι για να δείξουμε αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται στις κάλπες. Όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι χειρότερη, γιατί η κρίση ίδια χειροτερεύει. Οπότε καλούμε τον κόσμο να έρθει να παλέψει μαζί μας και με την ψήφο, αλλά και συνολικά έτσι στον δρόμο το επόμενο διάστημα, για να πετύχουμε μια σειρά από πράγματα, να βάλουμε στόπ, ας πούμε, στις ιδιωτικοποιήσεις και τα εγκλήματα που φέρνουν, να γίνουν εθνικοποιήσεις με εργατικό έλεγχο, να παλέψουμε έτσι για αυξήσεις του μισθού, για αυξήσεις σε συντάξεις, για δημόσια, για δωρεάν παιδεία, για υπεράσπιση. Ωραία, κύριε Κώτη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα έχουμε δυνατότητα να ξαναπούμε και την επόμενη εβδομάδα εδώ από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλή σας μέρα από το Δημοτικό Ραδιοφώνο. Ναι, ναι, να πω μόνο ένα τελευταίο, να καλέσουμε έτσι και τους ακροατές μας στις 17 του Μάη. Στις 6 ώρα το απόγευμα στο Θεατράκι θα πραγματοποιηθεί η κεντρική μας προεκλογική συγκέντρωση στα Ιωάννινα. Οπότε καλούμε τον κόσμο να έρθει και από εκεί, να μας ακούσει και από κοντά και να στηρίξει έτσι την ΟΚΔΕ στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.